Εδώ και αρκετό καιρό, όχι αρκετό καιρό δεν θα έλεγα, εδώ και κανένα μήνα, ενάμιση, έχω ένα καλό συνεργάτη, είναι και φίλος μου πλέον, ο Γιώργος Διδασκάλου, ο οποίος είναι ο σκητσογράφος του site του rapto.gr, παύλα, petropolisradio.gr, γιατί μπαίνουν και στο, έτσι. Να πούμε ότι του δίνω εγώ κάποιες ιδέες, αν και αυτός έχει και αυτός αρκετές ιδέες, και παντρεύουμε το ταλέντο του, του σκητσογράφου με, με την ιδέα του παρόχου. Με το σατανικό μυαλό, του με τη διαστροφή. Ναι. με τη διαστροφή και το σατανικό μυαλό σου, να πούμε. Τον έφερα εδώ, γιατί πολλά σκίτσα από εδώ και πέρα θα είναι ιδιαίτερα προκλητικά και επειδή παίρνει το όνομά του και το επίθετό του, να ξέρετε ότι ό,τι ζωγραφίζει, ό,τι σκιτσάρει, ό,τι φτιάχνει ο Γιώργος, είναι από δική μου παρένεση και δική μου, όχι εντολή θα λέει, συνεργασία. Τελειώνες με η αγωνιστική και με παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος στο σπίτι ή στο κίνητο και μου λέει τι θες να κάνουμε. Ξέρω εγώ, κάνε ένα πτώμα που είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Το άμα δει άλλος διδασκάλου. Και θα ψάξει να μην το διδασκάλου. Λάθος είναι αυτό. Να ξέρετε ότι εμένα θα ψάχνετε. Δείτε τον. Ναι, δείτε τον, είναι και πολύ τεχνός, να πούμε. Να ξέρετε αν να την πέσετε στον ανθρωπάκο, δεν φταίει αυτός. Εγώ φταίω. Σαν τα Λούκι Λουκ θα λέω. Έχω 5 παιδιά, 3 εγγόνια, μία θεία, μία γιαγιά. Αν είπα τον ήταν ο Λούκι Λουκ. Ναι, όχι, στο Λουκι Λουκ οι άλλοι παρακαλούσαν. Κοίταξε, ναι, όλα με κρεμάσαι. Τα κόμιξ ήταν πιο μάγκες από εμάς ίσως. Κανένας δεν ήταν παντρεμένος. Ο Ποπάι είχε γκόμενο την όλη. Ο Ρεβιθούλης δεν ξέρουμε ποια του παιδί ήταν. Ο Ντόναλτ είχε γκόμενο την Τέζη. Δεν ξέρουμε ποια ήταν τα νυψάκια του Γκαστόνε, του Σκρούτζ. Ναι, ναι, ποιος πήδαγε την Τέζη και έκανε τα νυψάκια. Από πού ξεφύτρωσαν αυτά τα νυψάκια. Λοιπόν, μια χαρά παίρνουν. Ο Σεραφείο ήταν ανύπαντρος. Ο Τυραμόλα ήταν ανύπαντρος. Δεν γεννάζω. Κοινωνιολογική ανάλυση των κόμικς. Δηλαδή, αυτά τα...